Η Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σονχού, βρίσκεται στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα για συνομιλίες με τον ομόλογό της, Σεργέη Λαυρόφ, καθώς οι δύο χώρες εμβαθύνουν τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις τους. Η Τσόε έφτασε την Κυριακή στη Μόσχα και την υποδέχθηκαν αξιωματούχοι του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και της Βορειοκορεάτικης Πρεσβείας, όπως μετέδωσε το κρατικό Βορειοκορεάτικο Πρακτορείο Ειδήσεων. Καθώς η διεθνής απομόνωση της Ρωσίας έχει αυξηθεί εξαιτίας του πολέμου της με την Ουκρανία, αναλυτές λένε πως η Μόσχα αποδίδει αυξανόμενη αξία στις σχέσεις της με τη Βόρεια Κορέα. Από την πλευρά της Βόρειας Κορέας, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν ήταν ανέκαθεν τόσο θερμές όσο ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης, όμως η χώρα αποκομίζει ωφέλη από την ανάγκη της Μόσχας για φίλους. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε την Κυριακή στη δοκιμή ενός νέου υπερηχητικού πυράβλου με στερεά καύσιμα και μεσαίο βεληνικές, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων, σε μια κίνηση που καταδικάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Η επίσκεψη της Τσόε πρόκειται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, όπως ανακοινώθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους κατηγορούν τη Μόσχα ότι εκτοξεύει βορειοκορεατικής κατασκευής βαλιστικούς πυράβλους και άλλα όπλα εναντίον στόχων στην Ουκρανία.